τουλάχιστον κάνανε παρέα και στον κύριο Χιλά που μας περιμένει. Πνευμονολόγος νοσοκομείο Σωτηρία. Καλησπέρα κύριε Χιλά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Παρέα. Ακούστε, ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα πω όμως κατευθείαν ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Η πανδημία και το υγειονομικό ζήτημα δεν είναι χώρος ούτε συμπολίτευσης ούτε αντιπολίτευσης. Και επειδή ο κ. Σκουροπλήρης είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, γιατί μιλάμε σήμερα, κ. Σεδίμα, κ. Σκουρή, για να πείσουμε αυτούς που δεν πείθονται. Δεν μπορούμε να τους πείσουμε με φωνές ούτε με αντιδικίες. Πρέπει να βρούμε την κοινή συνισταμένη της λογικής και των επιχειρημάτων. Και με αυτή την ψυχολογία, μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη εφημερία, προσθέτουμε στην κουβέντα μαζί σας. Κύριε Χιλά, με προλάβατε. Σε αυτό μόνο και εγώ θέλω να πω κάτι. Έχει ενδιαφέρον, συμφωνώ απολύτως. Έδειξε, πώς να σας πω, απίστευτα κέρια το θέμα. Αν δεν εμβολιαστούν, θα είναι δικιά μας αποτυχία. Προφανώς. Θα είναι, επαναλαμβάνω, αποτυχία της χώρας και δικιά μας αποτυχία να τους πείσουμε. Δεν είναι ότι είναι. Ακούστε. Αν πούμε ότι δεν πείθονται, να παραδώσουμε το όπλο, να πούμε εντάξει, παιδιά, τελειώσαμε. Γεια σας. Εμείς συζητάμε γιατί περνάμε καλά μαζί. Εγώ περνάω πολύ καλά μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Εμείς και είστε ευχάριστοι. Είστε τουλάχιστον για μένα που δεν σας ήξερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουρή. Και για μένα ακριβώς το ίδιο συνέστημα επικράτει. Αλλά στόχος μας είναι, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο, να πείσουμε τους δύσπιστους. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγο να πείσουμε αυτούς που έχουν ήδη κάνει κάτι. Πάμε να πούμε τώρα στην εφημερία, αν τελειώσετε, για να πείσουμε αυτούς τους δύσπιστους. Και τι εννοώ, γιατί είστε. Είστε στο Σωτηρία. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο αναφοράς εδώ στην Αττική, έτσι, και από τους πρώτους που μπήκατε στη μάχη της πανδημίας. Έρχονται με κρούσματα συμπολίτες μας. Έχετε εισαγωγές. Κυρία Σεδίμα, κοιτάξτε, πριν από 10 μέρες κάναμε μια προσπάθεια να απολυμάνουμε δύο κλινικές από τις 10 που είναι φορτισμένες με τη διαχείριση της COVID λίμωξης με τον SARS-CoV-2. Μετά από μια εβδομάδα και λόγω αυτής της νέας έξαρσης του κορονοϊού, δεν είναι έξαρση της μετάλλαξης Δέλτα. Η μετάλλαξη Δέλτα είναι ο κορονοϊός. Αναγκαστήκαμε να επαναλειτουργήσουμε όλες τις κλινικές και έχω να σας πω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πληρότητα, μια πολύ μεγάλη αύξηση των εισαγών το τελευταίο δεκαήμερο. Εκθετική, η οποία ευτυχώς τις τελευταίες 3-4 μέρες, για να τα λέμε ακριβώς όπως είναι, έχει σταθεροποιηθεί. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να πείσουμε με νούμερα. Ακούστε μερικά νούμερα. Οι δικές μας ΜΕΘ έχουν περίπου 54-55 ασθενείς σήμερα. Δηλαδή τους μισούς από αυτούς που είναι στην Ελλάδα. Από τους 123 έχετε παραπάνω από τους μισούς. Εσύ έχετε το 60%. Εντάξει, κύριε Σιγαδήμα, εμείς είμαστε ένα μονοθυματικό νοσοκομείο. Ναι. Να κάνουμε τώρα, αυτό έχει μοίρα. Εγώ δεν παραπονιέμαι. Παρότι δεν μου αρέσει να γίνομαι κοβιντολόγος, πνευμονολόγος είμαι. Αλλά αυτό έτυχε να γίνει. Ήταν στο σενάριο της ζωής μου. Άρα δεν παραπονιέμαι γιατί κάνω αυτό. Και μακάρι να βοηθήσω και με αυτό που κάνω και εγώ και στην αδελφή μου. Άσχετα ότι το παίρνω ότι είναι πρώτο πυλόν. Αλλά ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε αυτούς. Ας πούμε στατιστικά πράγματα. Είναι κάποιος εμβολιασμένος, κανένας. 55-55 ανεμβολίαστοι. Για να δούμε το μέσο όρο της ηλικίας των ασθενών που νοσηλεύει η Σωτηρία. 42 έτη. Για πάμε παρακάτω. Εσύ, Γιώργο Χιλά, στην πέμπτη κλινική, πόσους έβαλες χτες? 10 ασθενείς έβαλες στην κλινική τη δικιά μου, τη συμβατική. Πόσοι ήταν ανεμβολίαστοι? Οι 9. Και ο ένας εμβολιασμένος με μία δόση τον Απρίλιο που για κάποιο λόγο δεν έκανε δεύτερη δόση. Και μάλιστα είναι και ο πιο ελαφρά ασθενής. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Τι ακούμε? Ότι μεταλλάξει τα λοιπά. Είναι κάτι αναμενόμενο. Εντελώς. Ο ιός θα μεταλλάσσεται και ελπίζουμε μέσα από τις μεταλλάξεις του, με συγχωρείτε, μεταλλαγές λέγονται κανονικά στην ιατρική, να φθήνει η πορεία του, αν και εκκρεμεί ακραία μετάλλαξη όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα μας. Τα έχουμε πάρει τα μέτρα μας ως πολίτες. Ας αφήσουμε εδώ τις κυβερνήσεις και τις αντιπολιτεύσεις. 46% των συμπολιτών έχουν κάνει δύο δόσεις. 54 μία δόση. Εσύ, Γιώργο Χιλά, είσαι ικανοποιημένος με αυτά? Όχι. Θέλω να φτάσουν τουλάχιστον το 80%. Έχω πρόβλημα με τα εμβόλια. Έχουν γίνει παγκοσμίως 3,69 δισεκατομμύρια δόσεις. Και οι οποιασδήποτε περιβόητες ανεπιθύμητες ενέργειες μετριούνται σε δεκάδες. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω. Αντιμετωπίζω σοβαρό εχθρό. Πάνω από 4 εκατομμύρια θανάτους. Προσβάλλει τη νέα ηλικία, και τελειώνω με αυτό, η οποία προφανώς παθαίνει κάτι σε πολύ μικρό ποσοστό, αλλά δυστυχώς προσβάλλει πολύ γρήγορα τις πιο μεγάλες ηλικιακές ομάδες που δεν έχουν εμβολιαστεί και αυτοί έχουν πρόβλημα. Αυτά, κύριε Σεδίμα, κύριε Σκουρή. Ελπίζω με αυτό να έπεισα. Να σας πω κάτι, τα είπατε όλα. Εγώ αυτά ήθελα να σας ρωτήσω, τα είπατε όλα. Και δεν κάνετε ούτε προπαγάνδα ούτε τίποτα. Τι εννοώ, πέτα να πείσουμε. Και ούτε οποιονδήποτε. Δεν θέλει να εμβολιαστεί. Προσπαθώ να το πείσω αυτό. Ναι, αυτό λέω. Εδώ προσπαθούμε να πείσουμε με ντοκουμέντα, με στοιχεία.
Τώρα, εγώ τι να σας πω, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Όταν έχουμε 121 στις ΜΕΘ και 81 στο Σωτηρία. 55 στο Σωτηρία. Α, 55 δεν άκουσα καλά, με συγχωρείτε. Ωραία, είναι το 50%. Εγώ άκουσα 75. Είναι το 50% στο δικό στο νοσοκομείο και οι 55 είναι ανεμβολίαστοι. Τι συζητάμε εμείς τώρα? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Μπορούμε για παράδειγμα να πούμε ξανά, αν με την άδεια στην επαναλάβουμε, ότι αυτό το άγχος που υπάρχει για τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ο εμβολιασμός όλων των εμβολίων, για να ξεφύγουμε και λίγο από την COVID λίμωξη, για οτιδήποτε έχουμε εμβολιαστεί, που έχουμε εμβολιαστεί για διφθερίδα, για πολυμελίδα, για φυμάτιο, σε δύο πράγματα, για πνευμονιακό, για γρήπη, υπάρχουν δύο τεχνικές. Μία είναι του οίκου φορέα και άλλη είναι του mRNA. Όποια τεχνική να ακολουθήσουμε, μπαίνει στον οργανισμό μας μία πληροφορία για να κινητοποιήσει ή όχι την ανοσιακή μας απάντηση. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που λέμε λαϊκά τη σώματα ή όχι. Αυτό κρατάει 48 ώρες. Μετά δεν έχω κάτι να φοβάμαι. Όλες αυτές οι ιστορίες των αναρτητών του διαδικτύου για μακροχρόνιες επιλογές είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Θα πω για μια ακόμη φορά, αντιθέτως, θα πρέπει να ανησυχούμε για ένα φάρμακο που ο καθένας παίρνει. Εγώ παίρνω ένα φάρμακο για τη χοληστερίνη και λέω εντάξει, πραγματικά κάθε μέρα έχει επαφή με τον οργανισμό μου, τι μπορεί να μου κάνει σε 10 χρόνια. Και εγώ ανησυχώ. Και καταλαβαίνω όσους ανησυχούν. Αλλά ήρεμα και με όλη την κούραση, την ψυχολογική κυρίως, κύριε Σερδίμα, κύριε Σκουρή, που με έχει καταβάλει και εμένα και τους συναδέλφους μου, έρχομαι να σας πω ότι επιτέλους πια, μετά από 17 μήνες, ό,τι κι αν ο καθένας έχει στο μυαλό του, δεν μπορεί να καταλάβει τα νούμερα. Τι πρέπει να καταλάβει? Θέλει κι άλλο να πιστεί. Ωραία. Ας έρθει στην κλινική στην οποία βρίσκομαι να δει ασθενείς που νοσούν βαριά, που ήταν αρνητές, που ήταν ό,τι ήταν οι άνθρωποι. Και τώρα πραγματικά λένε, μα τι λάθος έχω κάνει. Μάλιστα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Τι να, ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή, τι συζήτηση να κάνουμε? Μακάρι να βγαίνετε, έχετε εφημερίες και δουλεύετε, να βγαίνετε δύο φορές την εβδομάδα να λέτε τα στοιχεία εσείς. Ούτε αυτό είναι σωστό, κύριε Σερδίμα, αν θέλετε τη γνώμη. Η νομική πρέπει να εκτίθεται. Μπορεί να υπερβάλλω, αλλά καταλαβαίνετε τι λέμε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κι εμείς λέμε ότι πρέπει ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Αλλά εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Το νιώθουμε και το λέμε. Γιατί θεωρούμε και το πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως δημοσιογράφοι και από το βήμα που έχουμε μέσα από το κόντρα. Υπάρχει και άλλη επιστημονική απόδειξη, κύριε Σερδίμα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Εγώ, σαν υγειονομικός και στην ηλικία που έχω. Έχω κάποια χρόνια να ζήσω, αν δεν πάθω κάτι. Έχω εμβολιάσει τον εαυτό μου, την γυναίκα μου, έχει εμβολιαστεί η γυναίκα μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, έχω πει στον κόσμο, δεν είμαι τρελός. Διαβάζω τις επιστημονικές αποδείξεις, πείθομαι και προσπαθώ να πείσω και τους συμπολίτες μου, χωρίς να τους επιτίθεμαι και κατανοώντας τους φόβους τους, να εμβολιαστούν. Τους λέω λοιπόν ότι η λύση είναι αυτή. Κοιτάξτε, γιατί βλέπουμε από ένα αισιόδοξο μήνυμα, είδαμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, που είναι λάθος λέξη, το λέμε την πρώτη μέρα. Έλεγα παλιά να το λέμε νέες διαγνώσεις, ποτέ να το λέμε μολύνσεις. Δεν σημαίνει κάτι ότι μολύνομαι. Έχω στρεπτόκοκο στο σωματοφάρικά μου. Δεν πάει να πει ότι έχω φαρυγίτιδα ή αμυγδαλίτιδα ή πνευμονία. Άρα λοιπόν, τι να κοιτάξουμε, να δούμε όλο αυτό που σημαίνει γύρω μας λύνεται με κάποιο τρόπο. Λύνεται. Γιατί επιβιώθηκε σχετικά γρήγορα αυτή η αύξηση? Γιατί δεν μπορεί να προσληφθούν και τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 11, μπορεί να προσληφθούν τα 5, τα 6. Άρα λοιπόν, όσο και να γίνει η έκθεση, κάπου θα σταματήσει. Ποιο είναι το αποτελεσματικό εμπόδιο, το ανελαστικό εμπόδιο στην περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, των νέων διαγνώσεων, των μολύνσεων? Ο εμβολιασμός. Μάλιστα. Και μακάρι να βρούμε και φάρμακα. Και κύριε Χιλά, είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι, σαν Έλληνες, πάνω από κόμματα, πάνω από θρησκείες, πάνω από προσωπικές πεπιθήσεις. Δεν είναι κανένα χώρο. Μία ένσταση μόνο, κύριε Χιλά, και το ξέρετε, είναι και άλλα πράγματα. Είναι η σωστή γνηλάτιση, όπως λέτε εσείς οι ειδικοί. Είναι σειρά άλλα πράγματα που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν λέω ότι δεν τα λέτε εσείς. Νομίζω είσαι συγκλονιστικός σήμερα πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Αλλά απλώς πρέπει να τα ξαναπούμε ότι είναι πράγματα που αν μας δεν λείπει, τα ξεχνάμε, δεν αντιμετωπίζουμε τον ιό. Κύριε Σκουρή, κοιτάξτε, αυτό μας λείπει σαν χώρα, ίσως και σαν Ευρώπη όμως, αλλά ακόμα και σαν Αμερική, σαν προηγμένες χώρες που ανακαλύψαμε τώρα. Πόσο σημαντικό είναι να πείσουμε τους πολίτες μας. Θα θυμίσω ότι τα 2/3 του κόσμου ζούσαν χωρίς εμβόλια, χωρίς νερό, χωρίς πολλά πράγματα. Και τώρα ανακαλύπτουμε που έγινε παγκόσμιο το πρόβλημα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να μπορούμε να πείσουμε τους συνανθρώπους μας με ήρεμο και επιστημονικό λόγο. Αυτό είναι η λύση για να πείσουμε τον εμβολιασμό. Οπότε, καλώ συμπολίτευση, αντιπολίτευση και όλους τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ να μην ανεβάζουν τους τόνους και να προσπαθήσουν να πείσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί.
Κύριε Χιλά, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Εγώ. Γεια σας. Καλό βράδυ.